Το απόγευμα της Πέμπτης, στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής Οικαιών Άρτας, τελέστηκε μέγας εσπερινός, χωροστατούτος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Άρτης, κύριου κύριου Καλλινίκου. Υποδοχή της Θύμιας Κάρας του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου από τον Ενωριακό Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Βελετζικού Άρτας, όπου φυλάσσεται. Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής Οικαιών προς προσκύνηση υπό των πιστών. Και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια και ύψους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμέπτος εμπιώσας εν ταπείνος η πολύ. Στο πέρας του Εσπερινού έγινε η περιφορά της ιερής εικόνας του Θεοτόκου. Ο Μητροπολίτης Καλλίνικος στο κήρυγμά του ετώνησε ότι τα θαύματα είναι αποδείξεις της Ανάστασης. Πόσο μακάρι είμαστε, αδελφοί μου, εμείς που δεν έχουμε ανάγκη σαν το παρελθυντικό και προβαλλοντικό σχολιδίδας να περιμένουμε την επιβίβαση του Αγγέλου για να ελπίζουμε στη θεραπεία σωματικών και ψυχικών ασθενειών, αλλά μπορούμε να προστρέφουμε πάντοτε, να προστρέφουμε οποτεδήποτε έχουμε ανάγκη στη Ζωοδόχου Πηγή, στην Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας, και να ζητούμε την ίαση και τη θεραπεία, να ζητούμε την ενίσχυση και την ενδυνάμωση ψυχής και σώματος. Αδελφοί μου, η Παναγία μας περιμένει πάντοτε για να μας βοηθήσει. Αρκεί εμείς να μην την ξεχνούμε. Αρκεί εμείς να μην την εγκαταλείπουμε, αλλά να την επικαλούμεθα και να επαναλαμβάνουμε καθημερινά την παράκληση που θα ακούσουμε σε λίγο να ψάρει ο Ιεροψάλτης τα λόγια του Ιερού Υμνογράφου. Αΐζω απροχαίρουσα νάματα εκ πηγής αρνή, μη διαλύπης παρθένε, πρεσβεύουσα υπέρ των δούλων σου. Γέλιο. Σεβασμιότατε διευχών σας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ιερείς, τους πιστούς άρχοντες και τον τελεστό καλό που λαμβάνουν την πανηγυρικά.
ενέργειση και στον Υιό τον Ζώπιο και τον κόσμο σου άπαντη. Και έπρεσε εξ αυτών καταλαβάντας Χριστούς όλους τα Αγία Σου, τα Σύευρο και Γιάννη Σύμπαντα και Θεοδός μόρφες και μόρφα παραδέμονε, συν το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και ο Αφώτης ο Υιός Πνεύματι, νύν και αΐ και Ιησούς αιώνα, στον αιώνα.